Σχεδόν καθολική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στα μεγάλα εργοστάσια του Βόλου, όπως η ΑΓΕ, τη ΜΕΤΚΑ και η ΜΑΣ, στη σημερινή πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ ενάντια στις δραματικές μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις που επέβαλε η Τρόικα. Στο Βόλο έγιναν το πρωί δύο απεργιακές συγκεντρώσεις και εισάριθμες πορείες από το Εργατικό Κέντρο και την ΑΔΔ και το Πάμε Μαγνησίας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εργαζομένων που διαδήλωσαν ειρηνικά παρά το κρύο και το ψηλόβροχο ενάντια στην εφαρμογή μέτρων και αποφάσεων που μας χρεοκοπούν. Οι κινητοποιήσεις δεν τελειώνουν την Κυριακή, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι το νομοσχέδιο θα το παρατείνουν και θα το πάνε αργότερα για ψήφιση. Γι' αυτό και θα είμαστε έτοιμοι με άλλες κινητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο χρεοκοπεί την εργατική τάξη και δεν λύνει κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Θα μας βάλει σε μεγαλύτερη ύφεση, θα καταργήσει τους μισθούς μας, θα μας καταργήσει γενικώς από το χάρτη σαν εργαζόμενος. Αρκετά μεγάλη ήταν η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου, όπου σε σύγκριση με τη συγκέντρωση της προηγούμενης Τρίτης, μετήχαν σήμερα αρκετές εκατοντάδες εργαζομένων. Εμείς κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα για να τους αποτρέψουμε όλους από το να προσέλθουν στη Βουλή. Δεν έχουν καμία λαϊκή εντολή να ψηφίζουν νομοσχέδια και να υποδουλώνουν την εργατική τάξη για τα επόμενα 40 χρόνια. Στην πλατεία Πανεπιστημίου διοργανώθηκε η απεργιακή συγκέντρωση του Πάμε Μαγνησίας με τη συμμετοχή εκατοντάδων εργαζομένων που αψήφισαν τις κακές καιρικές συνθήκες και έστειλαν το δικό τους μήνυμα κατά των μέτρων τα οποία επιβάλλει η Τρόικα. Το μήνυμα που στέλνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο είναι κάλεσμα σε όλη την εργατική τάξη, τα αυτοχαλαϊκά στρώματα να ξεσηκωθούν, να βγουν όλοι στον δρόμο αυτές τις μέρες, κανείς στο σπίτι, να μην περάσει το τερατούργημα σφαγιασμού των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων.